Μέτρα θωράκισης της αγοράς των αμνοερυφείων και των αυγών εν ώψη της εορταστικής περίοδου του Πάσχα αποφάσισαν 5 υπουργεία, τα οποία είναι αρμόδια για την προστασία του καταναλωτή και της ελληνικής παραγωγής από αθέμητες εμπορικές πρακτικές όπως οι ελληνοποιήσεις. Οι έλεγχοι ξεκίνησαν τη Δευτέρα 19 Απριλίου και θα διαρκέσουν έως και την ημερομηνία επίσημου εορτασμού της Πρωτομαγιάς. Σε ό,τι αφορά τα εισαγόμενα ζώντα και σφάγια αμνοερύφια, θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι τόσο στις πύλες εισόδου στη βόρεια συνοριογραμμή της Ελλάδας, από τον ομό Έμβριο έως τον ομό Φλόρινας, όσο και καθ' όλη τη διαδρομή του εντός της επικρατείας μέχρι και τον τελικό παραλήπτη. Το θέμα των ελληνοποιήσεων, έτσι όπως το εννοούμε τουλάχιστον με την εικόνα την παλιά, δεν υφίσταται πλέον, δεν γίνονται αυτά που γινόντουσαν παλιά. Απλά γίνονται συνεχώς έλεγχοι και ειδικά την περίοδο του Πάσχα που υπάρχει μεγάλη διακίνηση αμνοερυφείων, με σκοπό να έχουμε μια πλήρη εικόνα όχι μόνο για τις ελληνοποιήσεις αλλά και για την υγειονομική κατάσταση των σφάγιων και των ζώων που διακινούνται. Τώρα οι έλεγχοι αυτοί γίνονται συντονισμένα σε όλη την Ελλάδα, στα σημεία εισόδου της χώρας, στα σύνορα δηλαδή, στο οδικό δίκτυο, στα σφαγεία φυσικά, στις εκμεταλλεύσεις, όπου μπορεί να γίνει, στα καταστήματα πώλησης, στις κεντρικές αγορές, ψυχτικές αποθήκες, σε όλα τα σημεία όπου διακινούνται αμνοερύφια κυρίως αυτή την εποχή. Λόγω της αυξημένης κατανάλωσης κρεάτων και άλλων τροφίμων που αναμένεται να παρατηρηθεί τις ημέρες του Πάσχα, οι κτηνίατροι του τμήματος κτηνιατρικής θα ασκούν καθημερινά εντατικότερους κτηνιατρικούς υγειονομικούς ελέγχους σε όλα τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, στις εγκαταστάσεις παραγωγής και διάθεσής τους, προκειμένου να προστατευτεί αποτελεσματικότερα η δημόσια υγεία. Κοιτάξτε, από Αλβανία έτσι και αλλιώς δεν δεχόμαστε ούτε ζωντανά ούτε σφάγια. Από τις υπόλοιπες χώρες, Ρουμανία, Βουλγαρία, ως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έρχονται μέσα με την σφράγιση στο ίδιο χρώμα που είναι και τα δικά μας, απλά γράφουν τη χώρα προέλευσης. Οι παραποίησεις έχουν να κάνουν κυρίως με οικονομικούς παράγοντες. Το σφαγείο έχει μείνει στην περιοχή της Καβάλας, το οποίο υπάρχει μόνιμα κτηνίατρος αυτές τις ημέρες, όπως υπάρχει και στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα κατά τις μέρες λειτουργίας. Τώρα λειτουργεί κάθε μέρα, συνεχώς υπάρχει άτομο εκεί. Οπότε και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε στους ελέγχους έξω στην αγορά και δεν μπορούμε δυστυχώς να κάνουμε πολλά πράγματα για τους γνωστούς λόγους. Γνωρίζετε ότι έχουμε ελάχιστο προσωπικό, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε θα το κάνουμε.